Σας ευχαριστούμε πολύ που όπως πάντα σε κάθε πρόσκληση του Λυκείου των Ελληνίδων ανταποκρίνεστε με μεγάλη συνέπεια και μας δίνετε αυτή την ευκαιρία να προβάλλουμε μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Φλόρινας τις δραστηριότητες του Συλλόγου μας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς γιατί όλα αυτά τα χρόνια πιστά υποστηρίξατε τις δράσεις μας και μας δίνετε συγχρόνως και ενέργεια για να συνεχίσουμε ξέροντας ότι σας έχουμε πάντα στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την άμεση ανταπόκριση. Έχουμε σαν στόχο να παρουσιάσουμε σήμερα ένα λεύκωμα που εκδώσαμε ως Λύκειο Ελληνίδων Φλόρινας με τις παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής της Φλόρινας. Που όλη αυτό το λεύκωμα προέρχεται από μια άλλη δράση που υλοποιήσαμε το 2018, τον Οκτώβριο, και ήταν μια πολύ πετυχημένη έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς της Φλόρινας. Θα γνωρίζετε ότι σε εκείνη την μεγάλη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2018, είχαμε καλέσει εκπροσώπους ειδικές ερευνήτριες λαογράφους από το Μουσείο Μπενάκη, από το Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Τράκης από τη Θεσσαλονίκη και μας είχε δοθεί η ευκαιρία να αναδείξουμε όλες τις παραδοσιακές φορεσιές που καταφέραμε με κόπο αλλά και με πολύ μεγάλη με ζήλο και τον ίδιο των ιδιωτών συλλεκτών και των συλλόγων κατορθώσαμε να τις συγκεντρώσουμε, να τις εκθέσουμε, να τις φωτογραφίσουμε και να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα της έκθεσης εκείνης. Καταφέραμε να πείσουμε και τους ιδιώτες να βγάλουν από τα μπαούλα τους τις παλιές αυθεντικές φορεσιές που τις κρατάνε φυσικά ως ένα σύνδεσμο με το παρελθόν τους, με τις γιαγιάδες τους, με τις προγιαγιάδες τους. Ένα υλικό που έχει πολύ μεγάλη βέβαια συναισθηματική αξία και που το κρατούσαμε βλαβικά στα σεντούκια. Τις πείσαμε να τα βγάλουν αυτά όλα, τις φορεσιές, και να τις αναδείξουμε, να δείξουμε το πλούτο της φορεσιάς της Φλόρινας. Πρέπει να πούμε ότι καταφέραμε να συνεργαστούμε με 14 συλλόγους της ευρύτερης περιοχής και να πείσουμε 12 ιδιώτες να μας δώσουν φορεσιές για να τις εκθέσουμε. Είναι μια καλή κίνηση αν σκεφτούμε ότι στο όνομά μας, στη Φλόρινα, δεν υπάρχει άλλο λεύκωμα ή άλλη καταγραφή παραδοσιακών φορεσιών. Είναι η πρώτη κίνηση που γίνεται από το Λύκειο Ελληνίδων και φυσικά το είχαμε ιερή υποχρέωση να το κάνουμε, διότι ο σύλλογός μας πάνω απ' όλα έχει ως στόχο την διατήρηση αλλά και την ανάδειξη της παράδοσης και του πλούτου της περιοχής μας. Έτσι λοιπόν, αφού έγινε εκείνη η πετυχημένη έκθεση που κράτησε περίπου ένα μήνα, τις φορεσιές όπως είπα τις φωτογραφίσαμε και καταφέραμε, ψάχνοντας χρηματοδότηση, να ενταχθούμε σε ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Μακεδονίας Δράκης, το δημιουργό που η Ειρήνη η Θεοδόρου, το νεότερο μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, θα σας παρουσιάσει και θα σας ενημερώσει σχετικά με αυτό. Καταφέραμε να ενταχθούμε λοιπόν στο πρόγραμμα για να βρούμε την χρηματοδότηση για να εκδώσουμε αυτό το λεύκωμα, το οποίο βέβαια εκδόθηκε σε λίγα αντίτυπα, 120. Προσδοκούμε ότι θα βρει ανταπόκριση η πρότασή μας προς τους φορείς και προς την περιφέρεια και προς τον Δήμο για να χρηματοδοτηθεί η επανεκτύπωση και σε περισσότερα αντίτυπα, 1.000-2.000, ώστε όλοι οι φορείς να έχουν ένα λεύκωμα αυτό για να το δίνουν στους επισκέπτες και όπου αλλού νομίζουν ότι μπορούν να προβάλλουν το πολιτιστικό μας πλούτο. Πρέπει να πω ότι από την συγκέντρωση των φορεσιών, οι παλιότεροι, γιατί πρέπει να πω ότι συγκεντρώσαμε αυθεντικές, αυτή είναι η αξία της δουλειάς μας, είναι ότι καταφέραμε να συγκεντρώσουμε αυθεντικά κομμάτια, συνολικά ολοκληρωμένες φορεσιές, από το Τσεμπέρι μέχρι και την Κάλτσα την Κεντητή, από το Σεγκούνι μέχρι την Πουκαμίσα και τις ζώνες και τα κρεμαστά. Καταφέραμε όχι να πείσουμε, να παρακινήσουμε και τους συλλόγους να μας διαθέσουν τις φορεσιές τους. Έτσι από το Λέκοβο, από την Κρυσταλλοπηγή, από το Φλάμπουρο, από όλα τα χωριά συγκεντρώσαμε αυτές τις φορεσιές, γιατί, και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε εδώ,
γιατί πραγματικά με πολύ φιλότιμο και με πολύ αγάπη προσφέρθηκαν να βοηθήσουν όλοι αυτοί οι σύλλογοι, τους οποίους θα αναφέρω λίγο πιο κάτω. Η παλιότερη λοιπόν φορεσιά που περιλαμβάνει το Λεύκομά μας είναι στις αρχές του 1900 και ήταν τόσο συγκινητική αυτό το συγκινητικό το στήσιμο αυτής της φορεσιάς, γιατί πραγματικά ήταν τα κομμάτια από την πολυκαιρία και φτερμένα λίγο και ήθελαν μια ιδιαίτερη μεταχείριση. Είχαμε βέβαια και τον δικό μας άνθρωπο, την Ελένη Μεταξά, η οποία προσπάθησε να τα βελτιώσει, να τα προστατεύσει όπως γίνεται, για να μπορέσουν να σταθούν στην έκθεση όλο αυτό το διάστημα. Έτσι λοιπόν, είμαστε περήφανοι ως Λύκειο Ελληνίδων που καταφέραμε να κάνουμε αυτή την πρώτη έκδοση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα δοθεί ευκαιρία σε εμάς, σε άλλους συλλόγους, δεν έχει σημασία, να συγκεντρώσουν και από άλλες περιοχές του νομού, δηλαδή από το Αμίδεο, να συγκεντρώσουν φορεσιές, γιατί υπάρχει τέτοια ποικιλομορφία, αυτό καταλάβαμε εμείς, ποικιλομορφία στις φορεσιές, και τέτοιος πλούτος, κάθε περιοχή, κάθε χωριό είχε το δικό του σχέδιο, είχε... Και όλα αυτά βασιζόντουσαν βέβαια στο βιωτικό και στο πολιτιστικό επίπεδο της κάθε κοινότητας τότε, κάθε χωριού. Οι γυναίκες όλες μόνες τους τις ράβανε τις φορεσιές, ήτανε από τα φρικιά τους, ήτανε από τη καθημερινότητα, ήτανε γιορτινές φορεσιές, κάθε μία με διαφορετικό σχέδιο. Κάθε μία φορεσιά γινόταν για έναν ιδιαίτερο στόχο και σκοπό. Και γι' αυτό ακριβώς έβαζαν όλες οι γυναίκες τη φαντασία τους, το ταλέντο τους, το μεράκι τους στην δημιουργία μιας πουκαμίσας, ενός τσεμπεριού, μιας πουκιάς, οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος πλούτος. Θέλω να ευχαριστήσω, όπως σας είπα, τους συλλόγους, στους οποίους θα αναφερθώ, γιατί πραγματικά είναι σύλλογοι που κάνουν πολύ καλή δουλειά ως προς την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος. Είναι λοιπόν ο Σύλλογος Πολυπλατάνου, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμενοχωρίου, ο Σύλλογος Βέρνας Σκοπιάς Αμίντας, ο Γυναικείος Σύλλογος Πολυποτάμου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Δροσοπηγήσης Πρόοδος, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ακρίτες Κέλης, ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Το Φλάμπουρο, Ενωτικός Σύλλογος Λευκοφυτών, ο Προφήτης Ηλίας, η Εύξενος Λέσκη της Λευκοφλόρινας, φυσικά ο Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ο Αριστοτέλης, ο Σύλλογος Πιουταχητών και Μικρασιατών Φλόρινας ο Άγιος Μινάς, η Λέσχη Πολιτισμού και ο Μορφωτικός Σύλλογος Δίγλα Πισοδερίου. Με αυτούς τους συλλόγους άριστα συνεργαστήκαμε, τους ευχαριστούμε από καρδιάς, μας βοήθησαν πάρα πολύ, τους χρωστάμε ευγνωμοσύνη όπως και ο τόπος μας. Επίσης θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους ιδιώτες με τις ιδιωτικές τους συλλογές που συνέπραξαν σε αυτό το εγχείρημα. Είναι ο Φώτης ο Τράσιας από την Ιεροπηγή, είναι η Ειρήνη Κούλη, η Ανέτε Καπετάνου, η Στεριανή Τέσια, η Ευαγγελία Ημάνου, η Άννα Ημιλώση, η Ιφηγένεια Νόβα, Μαγδαληνή Φέκου, Μαρία Καραγκιοζάκη, Μαρία Ηλία, Αγορά Μητρουσίδου, έχει αποβιώσει η Μητρουσίδου, αλλά την ευχαριστούμε όπου και να είναι και μας ακούει, και η Ευαγγελία Βραντζίδου Κούλη. Είναι οι κυρίες που μας ανοίξαν τα σπίτια τους, ανοίξαν τα μπαούλα τους και που με μεγάλη χαρά και περηφάνεια βγάλαν από τα σεντούκια τα ρούχα της γιαγιάς και της προγιαγιάς τους και μας τα διέθεσαν για αυτό το σκοπό. Εγώ ως πρόεδρος του Λυκείου των Ελλήνων πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα περήφανη και πολύ έτσι ευχαριστημένη από το Διοικητικό Συμβούλιο που λειτουργούμε αρμονικά τόσα χρόνια, ήδη πηγαίνουμε στον 5ο χρόνο, που υπάρχει μια συμπομοφωνία, μια κοινή στόχευση και νομίζω ότι μόνο με την ομαλή και την αγαστή συνεργασία πετυχαίνουν τα πράγματα. Δυστυχώς αυτά τα δύο χρόνια, το 2000 και το 2020 και το 2021, ο κοροναϊός λίγο μας πήγε πίσω στις δραστηριότητες, αλλά παρόλα αυτά, σε όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαζώσεις δραστηριότητες, δουλεύαμε σιωπηρά και καταφέραμε να κάνουμε αυτό το Λεύκομα. Και βεβαίως έχουμε και άλλα πράγματα να ανακοινώσουμε, τα οποία πιστεύω ότι μέσα στο καλοκαίρι θα υλοποιηθούν, εφόσον λίγο χαλαρώσουν και τα μέτρα, για μια μεγάλη
διοργάνωση διήμερων εκδηλώσεων σε συνεργασία με τον Δήμο και με την Περιφέρεια ετοιμάζουμε για 28 και 29 Αυγούστου. Και αυτό πάλι είναι αποτέλεσμα της δουλειάς όλου του προηγούμενου χρονικού διαστήματος που ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια με τον κοροναϊό και δεν μπορούσαμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά, σχεδιάζαμε. Αυτά τα σχέδια λοιπόν τώρα ευχόμαστε να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι και να μην έχουμε πάλι τις δεσμεύσεις και τους περιορισμούς με τον κοροναϊό. Στο σημείο αυτό, να σας παρουσιάσω την Ειρήνη, την Θεοδόρο, που σας είπα το νεότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί συνεχώς πρέπει να ανανεώνονται τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να δίνουν νέα πνοή, όρεξη, να φαίνεται το μεράκι και βεβαίως η συνέχεια. Και έτσι λοιπόν με την Ειρήνη, η οποία έχει ένα πόστο στην εξέβρεση προγραμμάτων, επαφών, δημοσίων σχέσεων. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν η Ειρήνη προσέφερε τα μέγιστα στο συγκεκριμένο θέμα της του Λευκόματος, γιατί βρέθηκε το πρόγραμμα, γιατί το παρακολουθεί το πρόγραμμα και γιατί βεβαίως σε τέτοια προγράμματα η γραφειοκρατική δουλειά είναι πάρα πολύ κουραστική και έτσι επώδυνη. Οπότε αυτό το κομμάτι το έχει αναλάβει η Ειρήνη και την ευχαριστούμε πολύ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειρήνη, άμα θέλεις να πεις λίγα λόγια για το πρόγραμμα Δημιουργό. Λοιπόν, το πρόγραμμα Δημιουργό σχεδιάστηκε και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τομέα Μακεδονίας Τράκης. Το πλήρες όνομα της δράσης είναι επιχορήγηση και προβολή δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Μακεδονία και στη Τράκη. Το Λεύκομα αυτό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του υποέργου 2 του προγράμματος ως έκδοση για την προβολή του πολιτιστικού δυναμικού της Μακεδονίας Τράκης. Το Λύκειο Λινίδων υπέβαλε φάκελο πρόταση τον Ιούνιο του 2020, ενώ η απόφαση ένταξης μας γνωστοποιήθηκε στις 6 Δεκάτου 2020. Μέσα σε 6 μήνες καταφέραμε με την προσπάθεια της κυρίας Προέδρου να το ολοκληρώσουμε, να το σχεδιάσουμε και το βλέπετε τώρα μπροστά σας μετά από 6 μήνες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και σας ευχαριστούμε. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Νιώθω πραγματικά πολύ υποχρεωμένη, γιατί οτιδήποτε και να κάνεις, είτε είσαι στο σύλλογο, είτε είσαι σε κάποιον άλλο φορέα, εάν δεν έχεις συμπαραστάτες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αν δεν έχεις πραγματικά ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο και θέλουν να τον αναδείξουν και θέλουν να βγάζουν ειδήσεις και να σε βοηθάνε να ξεπερνάς και οποιοδήποτε έτσι μια διστακτικότητα και να νιώθεις ένα πολύ φιλικό περιβάλλον, παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Πιστεύω λοιπόν ότι μας βοηθάτε, μας δίνετε έτσι ένα αέρα να μπορούμε να μιλάμε και να κάνουμε πράγματα ξέροντας ότι αυτό θα προβληθεί, ότι αυτό θα φανεί, ότι αυτό θα ακουστεί, γιατί είναι κοινή αγάπη μας για τον τόπο μας και για την προβολή, οτιδήποτε έχει σχέση με την περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και για την έκθεση άλλη μια φορά να πω, οφείλω να το πω αυτό, και την περιφέρεια, τότε ήταν ο κύριος Στέφανος ο Πύρος, ήταν αντιπεριφερειάρχης που μας χρηματοδότησε και μας βοήθησε για την έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς. Ήταν τότε ο δήμαρχος ο Βοσκόπουλος. Σήμερα έχει αλλάξει σκητάλη, αλλά συνεχίζουν με τον ίδιο ένθερμο ζήλο να βοηθάνε όλοι τέτοιες προσπάθειες και ο κύριος Κιωσές, αλλά και ο δήμαρχος ο κύριος Γιαννάκης ο σημερινός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φορείς που μας αγκαλιάζουν πάνω. Και το Λύκειο των Ελληνίδων είναι ένας φορέας που από το 1952 λειτουργεί στη Φλόρινα και θα λειτουργεί για πάρα πολλά χρόνια με όλες τις αλλαγές ή τις συνθήκες που υπάρχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.